θετικά αποτιμάται από τον εντεταλμένο σύμβουλο για τον τουρισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχάλη Αμυρίδη το συνολικό αποτύπωμα της τουριστικής διόδου Θερμών Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία στις 15 Ιανουαρίου συμπλήρωσε 7 χρόνια από τα επίσημα εγγένειά της από τον τότε Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ένα έργο που αποτέλεσε όραμα για τον αείμνηστο νομάρχη ακόμη τότε, Γιώργο Παυλίδη, ο οποίος παρά τις επικρίσεις επέμεινε στην διάνοιξη του πρώτου δικού άξονα που ένωσε απευθείας την Ξάνθη με τη Βουλγαρία μετά από 70 ολόκληρα χρόνια. Στα αρνητικά πάντως, καταλογίζεται η αύξηση του παραεμπορίου στην περιοχή μας, κάτι που αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης μέχρι και σήμερα. Ο αείμνηστος τότε νομάρχης Γιώργος Παυλίδης είχε πει ότι αυτός είναι ένας δρόμος τουριστικός, ο οποίος θα δώσει βάθος την Ξάνθη προς τα Βαλκάνια, θα αποτελέσει δρόμο που θα φέρει οικονομική ανάπτυξη και κυρίως τουριστική επισκεψιμότητα, η οποία τα χρόνια τα οποία πέρασαν αυτά τα 7, το είδαμε όχι μόνο για την Ξάνθη, αλλά και για την περιοχή της Ροδόπης, την παραλιακή ζώνη του Φαναρίου, Μαρόνιας κτλ, αλλά και για την περιοχή της Καβάλας. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος ήταν η πρώτη ουσιαστικά διάνοιξη μετά από 70 χρόνια, που έβγαλε από την απομόνωση μια ευρύτερη περιοχή, την Ξάνθη, αλλά και πέρα από τα σύνορα στενά του τότε νομού Ξάνθης. Σήμερα βλέπουμε ότι παρά και τις άλλες διανοίξεις που έχουν γίνει, από την περιοχή της Κομωτινής, την Ιμφαία, αλλά και από τη Δράμα και από τον Εύρο, ο δρόμος αυτός συνεχίζει να έχει μια ήπια ροή, μια κίνηση. Έχει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Έχει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται στην Ξάνθη και για το καλοκαίρι, αλλά και στους υπόλοιπους μήνες. Αλλά έχει αναπτύξει μια εμπορική δραστηριότητα. Καλή να πούμε ότι οι δρόμοι και η επικοινωνία μεταξύ των περιοχών και των λαών είναι πάντοτε θετικός ο αντίκτυπος. Όπως λέει πάλι προφητικά, θα πω, ο Γιώργος Παυλίδης από τότε, αυτός ο δρόμος ήταν ένας δρόμος τουρισμού και όχι εμπορικός δρόμος, ήπιας κυκλοφορίας, και θα έπρεπε το κράτος να έχει μεριμνήσει έτσι ώστε να υπάρχουν οι έλεγχοι που επιβάλλονται. Ο δρόμος από μόνος του δεν δημιούργησε προβλήματα, γιατί και αυτός να μην ήταν, θα γινόντουσαν από άλλες διόδους όπως και γίνονται. Τώρα έχουμε στη Δράμα, έχουμε στην Κομωτινή, έχουμε και στη Ξάνθη. Λοιπόν, ο δρόμος φέρνει ένα αποτέλεσμα, το οποίο αν το ζυγίσουμε είναι κατά γενική ομολογία θετικό. Τα όποια αρνητικά επιβάλλεται το κράτος, έπρεπε το κράτος να τα έχει περιορίσει. Ο κ. Αμυρίδης χαρακτηρίζει μάλιστα τη δίωδο αυτή ως προπομπό του μεγάλου κάθετου άξονα που σχεδιάζεται για να ενώσει την Ξάνθη με την περιοχή του Ρούντοζεμ μέσω του οικισμού Δημαρίου στην ορεινή περιοχή του νομού μας. Ο δρόμος αυτός έδωσε μια πρώτη επικοινωνία μεταξύ των όμορων συνοριακών περιοχών, αλλά αποτελούσε ουσιαστικά το πρώτο βήμα μέχρι να ανοίξει ο κάθετος άξονας προς την περιοχή του Ρούντοζεμ, που θα περνάει από το Δημάριο της Ξάνθης περίπου. Αυτός ο δρόμος, ο οποίος και εκείνος ο δρόμος είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται επί αιμνής του Γιώργου Παυλίδη, πλέον με την χρηματοδότηση που υπέγραψε η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, αλλά και χρηματοδότηση από το Ίντερεκ, το Ελλάδα-Βουλγαρία που τρέχει τώρα, έναν προϋπολογισμό λίγο πάνω από τα 40 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει να υλοποιείται με έναν ορίζοντα τριετίας, να το πω έτσι, ώστε να γίνει ο κάθετος άξονας, που είναι ένας δρόμος με χαρακτηριστικά κάθετου άξονα, ο οποίος θα φέρει ακόμα περισσότερη επισκεψιμότητα στην περιοχή. Ήταν ένας προπομπός, ήταν ένα βήμα επαφής και επικοινωνίας των λαών, ήταν μια επένδυση χαμηλού κόστους σχετικά, νομίζω ήταν γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ όλη αυτή η επένδυση του δρόμου, η οποία μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια αποσβέστηκε πολλαπλάσια. Όπως και να έχει, πάντως, τόσο οι υποστηρικτές όσο και οι επικριτές του έργου αυτού δεν μπορούν παρά να παραδεχτούν ότι ο δικός αυτός άξονας στα 7 χρόνια που λειτουργεί έγινε δρόμος που εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και Βούλγαροι χρησιμοποίησαν για τις μετακινήσεις τους από τη Βουλγαρία προς τη χώρα μας και αντίστροφα.